στην Ιερά Πέτρα πολύ δυνατό παιχνίδι το σημερινό μεταξύ της Αναγέννησης και του ΠΑΟΚ. Δύο παραδοσιακές ομάδες πλέον στο περιφερειακό. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά. Στο 18ο λεπτό από πλάγιο του Δετοράκη ο Γουριώτης γύρισε. Ο Τσιτλακίδης άνοιξε το σκορ από κοντά. Η ομάδα του Κρουσόνα, η οποία ανέβασε ρυθμούς στη συνέχεια, είχε κάποια καλά σουτ με τον Μπέρκη, βρέθηκε σε δύσκολη θέση και σε κάποιες στημένες φάσεις. Το παιχνίδι είχε ρυθμό, η μπάλα ανεβοκατέβαινε στις δύο περιοχές. Ένα σουτ του Δετρετάκη, η μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά της Δοκού, όμως στη συνέχεια ο Κενουριάκης δεν λάθεψε. Με ένα εκπληκτικό φάουλ στο 30 έδειξε πως είναι παίκτης μεγαλύτερης κατηγορίας. Σε αυτή τη φάση ο Μανώλης Κενουριάκης ισοφάρισε σε 1-1. Στη συνέχεια το παιχνίδι πήρε άλλη τροπή αφού αποβλήθηκε ο Μακατουνάκης για χτύπημα εκτός φάσης στο Δελετάκη στο 51. Η ομάδα του Κουσάνα έμεινε με 10 παίκτες, ωστόσο ακόμα και έτσι κατάφερε να φύγει αλόβητη. Χάθηκε ευκαιρία από τον Δελετάκη στο 77. Τελευταία ουσιαστικά φάση του παιχνιδιού που θέλει συζήτηση. Στο 81 ζητάνε πέναλτι πάνω στον Δεδελετάκη από την Αναγέννηση. Πάντως ο αμυντικός πρέπει να βρίσκει την μπάλα πρώτα. Μπορώ να πω ότι σταθήκαμε τη χέρι, εμείς ήρθαμε για να κερδίσουμε ή να φέρουμε ένα χ. Τελικά πήραμε το χ. Νομίζω ότι ήταν καλύτερη η Αναγέννηση. Αλλά εμείς όταν μείναμε με 10 παίχτες, μας πίεσε πάρα πολύ η Αναγέννηση. Δεν μπορούσαμε, είχαμε τα φώτα να κάνουμε δεύτερο γκολ. Αν θα το έκανε κάποιος το γκολ θα ήταν η Αναγέννηση. Πάντως όπως έγινε το μάτς είμαι ευχαριστημένος με την ισοπαλία. Χωρίς να πιάσουμε κάποια σπουδαία απόδοση, πιστεύω ότι είμαστε καλύτερες και στα δύο ημίχρονα. Προσπαθούσαμε να διασπάσουμε την άμυνα των φιλοξενωμένων που όλοι παίζανε μπροστά από την μπάλα, πίσω από την μπάλα.